Τώρα θα μπούμε και στη κόκκινο. Υπάρχει πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παρόλο που ας πούμε τα rapid test προχθές εκεί στην καρδιά της παραγωγής έδειξαν αρνητικά, παρόλα αυτά συνεχίζουν να πηγαίνουν στο νοσοκόπιο μείου, σας έλεγα και πριν, συμπολίτες μας. Υπάρχουν αρκετοί ασυμπτωματικοί. Και να καλημερίσω τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος είναι μαζί μας, τον πρόεδρο της Αγροτικής Επιτροπής του Δήμου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πλησιάζουμε στο το Πάσχα με περίεργες έτσι καταστάσεις, που εδώ μέχρι τώρα τη βγάλαμε πάνω από ένα χρόνο καλά όσον αφορά τον κορονοϊό. Εύχομαι να μην βγουν αληθινές οι προβλέψεις των επιστημόνων για το τι έρχεται στην Ιερά Πέτρα. Θα φανεί βέβαια τις επόμενες μέρες, έτσι. Για πάμε, εσείς τι προτείνετε, γιατί υπάρχουν κρούσματα ανθρώπων με τον ιό και σε αρκετά σημεία που συγκεντρώνεται παραγωγή μας, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι κάνουμε εδώ τώρα, τι προτείνετε, κύριε Παπαδάκη? Τι κάνουμε? Όπως είπατε προηγούμενος, περίπου ένα χρόνο η περιοχή μας ήταν καθαρή. Τώρα βλέπουμε και παρουσιάζουν μερικά κρούσματα. Αυτό που βλέπω εγώ, ότι λόγω του ότι δεν είχαμε συμπτώματα για τόση περίοδο εδώ πέρα, τώρα που βλέπουμε και εμφανίζονται κάποια, τώρα βλέπω ότι ο κόσμος πραγματικά προσέχει. Αυτό βλέπω, ότι ο κόσμος έχει φοβηθεί και ενώ ήμασταν χαλαροί την προηγούμενη περίοδο, τώρα βλέπω ότι ο κόσμος πραγματικά έχει φοβηθεί, έχει νιώσει το κίνδυνο και βλέπουμε τώρα ότι κρατάει τα μέτρα, προσέχει. Και πιστεύω ότι για αυτό το λόγο θα το ξεπεράσουμε, θα το ξεπεράσουμε σύντομα, έτσι. Θα φανεί την επόμενη εβδομάδα. Σίγουρα θα φανεί. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία τελευταία στον κόσμο και λόγω του ότι, δηλαδή στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι και οι επαφές βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν όπως ήταν πριν. Βλέπουμε τώρα ότι μάχεται όλος ο κόσμος, υπάρχει φοβία και από μόνοι μας, για το λόγο ότι θα προσέξουμε, πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε σύντομα. Μάλιστα. Τώρα, ξεκίνησαν, κύριε Παπαδάκη, σήμερα ξεκινούν αυτή τη βδομάδα τα self-test στους εργαζόμενους. Ναι. Δεν ξέρω αν, επειδή εμείς είμαστε ιδιαίτερη περίπτωση η Ιερά Πέτρα, αν ας πούμε τα δημοπρατήρια, οι ομάδες παραγωγών αυτοί είναι έγκυται σε αυτό το πλαίσιο των τροφίμων, άρα και οι εργαζόμενοι σε αυτά, αλλά και οι αγρότες ας πούμε που προσέρχονται εκεί, μήπως θα πρέπει να έχουν ένα self-test θετικό, αρνητικό? Δηλαδή, δεν ξέρω μήπως το δείτε, επειδή η Ιερά Πέτρα είναι πολύ ιδιαίτερη περιοχή, έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, μήπως να το κάνουμε μόνοι μας, μήπως, δεν ξέρω, μήπως θα το ζητήσετε εσείς από την ηγεσία, ας πούμε, του Υπουργείου, επειδή έχουμε ιδιαιτερότητες εδώ και έχουμε σημεία συγκέντρωσης κόσμου αρκετά, δημοπρατήρια, συνεταιρισμούς, πάει ο κόσμος και έρχεται με τα προϊόντα, φορτώνει, ξεφορτώνει, για πείτε μας. Όλες οι επιχειρήσεις που θα κράξει από μόνες τους πρέπει να φροντίζουν να γίνονται τεστ στους εργαζόμενους συνεχώς. Απ' την άλλη, στον χώρο είτε του συσκευαστηρίου είτε του δημοπρατηρίου, έτσι μέσα πρέπει να είναι μόνο οι εργαζόμενοι. Η παραγωγή δεν πρέπει να μπαίνει καθόλου. Θα αφήνει το αυτοκίνητο, θα περιμένει να ξεφορτωθεί το αυτοκίνητο και θα θέλει. Θα κάθονται στον εξωτερικό χώρο. Δεν πρέπει να μπαίνει κανένας εξωτερικός συνεργάτης ούτε παραγωγή στον χώρο του δημοπρατηρίου και το συσκευαστηρίο. Έτσι, από εκεί και πέρα, όταν οι εργαζόμενοι και όλοι μας προσέχουμε στην προσωπική μας ζωή, να μην έχουμε επαφές, να μην κάνουμε παρέες, ας πούμε, να μαζευόμαστε πολύ μαζί. Έτσι, και στον χώρο μέσα να είναι μόνο οι εργαζόμενοι, δεν πιστεύω πώς, από εκεί και πέρα, πώς θα μεταφερθεί, ας πούμε, πώς θα κολλήσει, ας πούμε, ένας εργαζόμενος όταν προσέχουμε είτε έξω από τη δουλειά μας είτε μέσα στη δουλειά μας. Έτσι, αυτό πρέπει να τηρηθεί αυστηρά.
Να. Το ναι, τηρείτε το μέχρι τώρα. Ναι. Τηρείτε αυτό, πιστεύετε, κύριε Παπαδάκη, ας πούμε, στους χώρους αυτούς που το έχουμε ναι, συγκέντρωση ναι. παραγωγών. Αυτό είναι έτσι μια αγωνία, το λέω εδώ και καιρό. Εδώ και ένα χρόνο το φωνάζω αυτό με τα δημοπρατήρια και τις συγκεντρώσεις παραγωγών. Και όχι μόνο, έτσι. Πιστεύω ότι τηρείται, κυρία Σαββαρακή. Γιατί να μην τηρηθεί, δηλαδή ένας παραγωγός, γιατί να μπει στο σεβαστήριο μέσα, γιατί να μπει στο δημοπρατήριο, για ποιο λόγο να μπει. Να μπει να κάνει τι. Ναι, οι παραγωγοί πρέπει να κάθονται έξω στον εξωτερικό χώρο και με αποστάσεις ανάμεταξύ τους και μέσα στον χώρο εργασίας να είναι μόνο οι εργαζόμενοι, κανένας άλλος. Έτσι, και να γίνονται συνεχώς τεστ. Συνεχώς να έχει την κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το self-test. Ας ελπίσουμε λέω, ότι αυτό θα είναι αιτία να βοηθήσει, να βοηθηθεί η περιοχή με τα self-test, που ξέρω βέβαια ότι ξεκινούν αυτή τη βδομάδα, όπως είπα, σε άλλους κλάδους, ας πούμε εστίασης, delivery κλπ. Ή καταστήματα λιανικής ή αυτό. Αλλά επειδή αυτό ίσως να μην το είχε σκεφτεί κάποιος από την κυβέρνηση, μήπως να μπουν και οι εργαζόμενοι των δημοπρατηρίων, των ομάδων παραγωγών ή παραγωγή, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε, να το ζητήσετε, να μπαίνουν και εκείνοι, να παίρνουν και εκείνοι τα self-test. Να μπορούν να τα κάνουν δηλαδή και να... Αυτό αναγκαστικά πρέπει να γίνει. Αναγκαστικά πρέπει να γίνει. Νομίζω θα απολυθέμεται ένα εβδομάδα. Ναι, ένα εβδομάδα αρχικά. Δεν μπορείς όμως για να κανονίσεις να καλέσεις τον Ευγήνα ας πούμε να κάνεις κάποια τέστη διάμεσα. Έχεις τα φαρμακεία τεστ, έτσι. Έχεις τα φαρμακεία τεστ. Εντάξει, είναι κανένα 10 ευρώ είναι αυτά, έτσι περίπου. Οπότε 10 ευρώ όμως για φανταστείτε είναι 40 το μήνα. Ποιος θα τα δώσει εργαζόμενος αυτά τα χρήματα? Είναι πολλά τα χρήματα. Να τα πληρώσει η επιχείρηση. Είναι προτιμότερο να δώσεις 5-6 εκατοστάρια κανένα χιλιάρικο από το να έχει πρόβλημα μια επιχείρηση. Γιατί αυτή την περίοδο λογικά περιμένουμε έτσι μια παραπάνω ζήτηση, είναι και πολλά τα προϊόντα. Για πάμε σε αυτό τώρα. Πάντως πιστεύετε ότι έχει τρομάξει ο κόσμος και τηρεί τα μέτρα, φοράει τη μάσκα του κανονικά, δεν πλησιάζει. Απαγορεύεται να μπαίνουν και μέσα στους χώρους των δημοπρατηρίων αυτό το σούρτα φέρτα. Δεν υπάρχει λόγος ή στις ομάδες παραγωγών. Πάμε τώρα σε αυτό. Μπαίνουμε μεγαλοβδομάδα την επόμενη εβδομάδα. Είναι μεγαλοβδομάδα. Πώς, τι γίνεται με τα προϊόντα? Φεύγουν, δεν φεύγουν? Η ντομάτα που είναι τώρα έτσι, το στοίχημα της χρονιάς, που δεν πήγε και τόσο καλά όσο έχω αντιληφθεί. Τι γίνεται, δώστε μας έτσι μια εικόνα, κύριε Παπαδάκη. Βλέπουμε κάποια προϊόντα ας πούμε, και έχουν πτώσει. Η ντομάτα ήταν έρθει σε ζώνη, ας πούμε, σε, πώς να το πω τώρα, σε τιμή εξακτηριστική. Να, δεν πήγε καλά η ντομάτα φέτος, εκτός του ντοματίνη δηλαδή. Καθόλου καλά, κύριε Παπαδάκη. Η ντομάτα όλη, είδαμε όλη την περίοδο μέχρι τώρα, δεν έχει πάει καθόλου καλά, έχει και καλλιέργειες ας πούμε όψιμες που ακούω ότι ακόμα δεν έχουν βγει τα έξοδα παραγωγής. Έτσι, τώρα βλέπουμε και πάει να ανέβει λίγο η τιμή. Ελπίζουμε ας πούμε κάνα μήνα να δούμε αν και ο Μάης, πιστεύω ότι ο Μάης θα πάει καλά. Πιστεύω, έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τουλάχιστον στο τελείωμα της σεζόν, αν έχει μια καλή τιμή, και οι ποσότητες βλέπουμε ότι αυξάνονται έτσι, λόγω ζέστης, λόγω των καιρικών συνθήκων. Έτσι ελπίζουμε μέχρι να τελειώσει η καλλιέργεια να πάει λίγο καλά ώστε να ανέβει λίγο ο γύρος, αλλά και πάλι όπως και να το κάνεις σε ένα μήνα μέσα ας πούμε δεν μαζεύεται η ζημιά. Η κασούρα είναι μεγάλη, δεν μαζεύεται. Δηλαδή η ντομάτα φέτος δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια σεζόν. Έτσι. Τόσο δηλαδή, απελπιστική είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Να. Τώρα βλέπουμε. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν τι θα γίνει. Προσφορά και ζήτηση έτσι κι αλλιώς. Η ντομάτα ήταν φέτος δεν ήταν στα καλά της. Εκτός του ντοματίνη δεν είχε ζήτηση τέλος πάντων. Όσον αφορά το αγγούρι και τα υπόλοιπα προϊόντα, τα εξαγώγημα, πιπεριές και αυτά, έτσι μια εικόνα. Και το αγγούρι, κυρία Παγκαράτσι, πάλι δεν είναι το Παγκαράτσι, η πρώτη καλλιέργεια στο αγγουράτσι έχουν ξεπατώσει οι άνθρωποι, ας πούμε, στην πρώτη καλλιέργεια.
αλλά ούτε αυτό έχει πάει καλά. Βλέπαμε άλλες χρονιές τα φυλάκια του χειμώνα και πήγαινε, ας πούμε, 1,5-2 ευρώ, υπέρβαινε και το 2 ευρώ. Φέτος είδαμε τιμές κάτω του ευρώ συνεχώς. Και το αγκουράκι δεν έχει πάει καλά. Το αγκούρι το μεγάλο, ας πούμε, ακούω έτσι λίγο καλύτερα. Τα πιπέρια, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι σε νορμάλ συνθήκες, ας πούμε. Δηλαδή έχουν πάει καλούτσικα. Τώρα εντάξει, τα πιπέρια, ας πούμε, έχουν και συνέχεια, έτσι. Δηλαδή η συγκομιδή θα συνεχίσει μέχρι και Ιούνιο. Αν μη πάει καλά, ας πούμε, μέχρι το τελείωμα της καλλιέργειας, τα πιπέρια πιστεύω θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Τώρα τα αγκούρια που έχουν τελειώσει καλλιέργειες, αγκούρια, αγκουράκια, δεν έχουν πάει καλά. Τώρα η ντομάτα βλέπουμε για το λίγο καιρό που απομένει. Αλλά γενικώς δεν έχει πάει σε ζώντα άλλα. Δηλαδή για όλα τα πρόβλημα, δηλαδή αυτούς απόψεις είναι και θα. Ας ελπίσουμε τώρα εδώ, κύριε Πρόεδρε, ότι θα ανοίξει και η εστίαση εκεί 2-3 του μήνα, μετά το Πάσχα τέλος πάντων, για να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής, έτσι, των προϊόντων, και να ανέβουν λίγο και οι τιμές. Αυτό είναι και το στοίχημα, αν το καταλαβαίνω σωστά, διότι με κλειστή εστίαση πώς να, τι να απορροφήσει πια, τι να απορροφήσει στην αγορά, μόνο από το σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή, ναι, εντάξει. Αυτό ήταν το βασικό που είχε κρυάσει στην αγορά, γιατί στην εστίαση, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουμε πολλά προϊόντα. Είναι και ο κόσμος ότι είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω του κορονοϊού. Όπως και να είναι, τα ψήνια του καθένας θα κάνει προσοχή. Έτσι, βασικό ρόλο παίζει η οικονομική κατάσταση των ανθρώπων. Όταν όλες οι δουλειές πιστές, δηλαδή, τι να κάνεις με τα αντιδόματα αυτά, με τα προσοχή, με τις ενισχύσεις. Όλα έχουν παίξει ρόλο, γι' αυτό και δεν έχουμε πάει καλά και τα πρόβλημα. Το βασικό είναι να ξεπεραστεί το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Να μπούμε στην κανονικότητα. Που αυτό το βλέπω δύσκολο. Θα πάρει πολύ καιρό. Ωραία. Πολύ μεγάλη προσοχή, λοιπόν. Αφού έχουμε υγεία και τα υπόλοιπα. Θέλω να έτσι, να πιστεύω ότι θα έχετε και ο πρόεδρος της Αγροτικής Επιτροπής συνεργασία και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας. Να δείτε τι θα γίνει, ενδεχομένως και το χειρότερο σενάριο για την περιοχή, διότι τώρα θα την ακούσει, όπως έλεγα και πριν, η Ιεράπετρα με τον κορονοϊό, έτσι. Έτσι ξεκίνησαν και άλλες περιοχές με 1-2 διάσπαρτα κρούσματα και είδαμε που κατέληξαν, πόσο καιρό τώρα προσπαθούν να μειώσουν το υλικό φορτίο των περιοχών. Οπότε δεν ξέρω εκεί τώρα αν τι μπορείτε να κάνετε περισσότερο και αν υπάρξει κάποια συνεννόηση, συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας, ας πούμε, για τα αγροτικά θέματα, τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει, έτσι. Αυτή τη εβδομάδα θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας για να προσεγγίσουμε το θέμα. Έχετε κανονίσει δηλαδή να συναντηθείτε το επόμενο διάστημα για να δείτε πώς θα το διαχειριστείτε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, μην το συνεχίσω τώρα, περιγράφω πρωί-πρωί δευτεριάτικα όλα τα σενάρια, αλλά είναι αρκετά. Είδατε, Καράκη. Ναι. Το βασικό είναι να προσέξει ο κόσμος. Αυτό είναι το βασικό. Να προσέχουμε συναντήσεις καθόλου, όπως είπαμε προηγουμένως. Μάσκες, όπου και να πηγαίνουμε, να μην ερχόμαστε σε κοντινή επαφή. Αυτό είναι το βασικό. Μόνο έτσι πιστεύω θα ξεπεραστεί το το πρόβλημα. Έτσι, όταν ό,τι και οι επιτροπές να συζητήσουμε και ό,τι και να λέμε, έτσι, αν ο κόσμος από μόνος του δεν προσέξει, σίγουρα θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε, πολύ μεγάλη προσοχή, νομίζω ιδιαίτερα αυτές τις 2 εβδομάδες, έτσι, γιατί έχει αλλάξει το σκηνικό Άρδιν στην Ιεράπετρα, οπότε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί να σκεφτεί ο κόσμος και την εμπορική δραστηριότητα, και τα προϊόντα μας και τον έμπορο της Λιανικής εδώ, τι θα γίνει αν μπούμε στο βαθύ κόκκινο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, το Πάσχα θα είναι διαφορετικό από τις 6 ώρα μέσα, δηλαδή δεν θέλω να αρχίσω να περιγράφω τι σημαίνει βαθύ κόκκινο. Οπότε, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η πασχαλινή αγορά για τα προϊόντα. Πιστεύετε ότι θα έχει μια μικρή άνοδο η ντομάτα, ας πούμε, έτσι. Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίζουμε.
γιατί η ντομάτα ήταν φέτος πολύ χάλια. Να σας ευχαριστήσω, την καλημέρα μας. Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα. Να είστε καλά, πρόεδρε, καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τα... σας έχω τρομάξει τώρα, αλλά έτσι νομίζω πρέπει, διότι είναι σε δύσκολη καμπή η περιοχή μας. Μην τη κάνουμε Πάσχα τώρα, έτσι. Λοιπόν.